Ιχυρή ήταν η παρέμβαση που έκανε χθες το βράδυ από τα Νόγια ο πρώην Πρωθυπουργός Κώστας Καραμανλής μετά το ξέσπασμα του σκανδάλου για τις παρακολουθήσεις που έχει βάλει φωτιά στο πολιτικό σκηνικό. Ο Κώστας Καραμανλής, σπάζοντας τη σιωπή του και μιλώντας για πρώτη φορά για το θέμα αυτό σε πολιτική εκδήλωση στη μνήμη του Γιάννη Κεφαλογιάννη, ζήτησε να ρηχτεί άπλετο φως στην υπόθεση των παρακολουθήσεων. Σε τέτοιου είδους καταστάσεις, η κάθαρση επέρχεται μόνο εφόσον αποσαφινιστούν πλήρως. Το θέμα είναι τόσο βαρύ και σοβαρό που δεν επιτρέπεται ούτε αντέχεται να μείνουν σκιές ή οβόλες για τη δημοκρατική ομαλότητα. Φως λοιπόν, άπλετο φως. Ο πρώην Πρωθυπουργός σε μια αποστροφή του λόγου του άφησε σαφέστατες αιχμές κατά της κυβέρνησης, λέγοντας χαρακτηριστικά πως η πρακτική αυτή είναι αντιδημοκρατική και παράνομη και είναι αδιανόητο, όπως σημείωσε, να έχει συμβεί κάτι τέτοιο από κυβερνητικά στελέχη. Παραμένει όμως επιτακτική ανάγκη να ξεκαθαριστεί ποιοι και με ποια δικαιολογία ζήτησαν κάτι τέτοιο και ποιοι και πώς το ενέκριναν. Η επίκληση του απορρίτου σε τέτοιες περιπτώσεις υποτάσσεται στην ανάγκη κάθαρσης του δημόσιου βίου. Όλα στο φως λοιπόν και από εκεί και πέρα απαραίτητες και με διακομματική συνεργασία οι διορθώσεις του θεσμικού πλαισίου, θεσμικού καθεστώτος που διέπει και την άρση του τηλεφωνικού απορρίτου αλλά και την εν γέννη λειτουργία των μυστικών υπηρεσιών. Χρησιμοποιώντας τα λόγια του βετεράνου της πολιτικής Γιάννη Κεφαλογιάννη περί εθνικής ομοψυχίας και ενιαίας εθνικής στρατηγικής, ο Κώστας Καραμανλής μίλησε για τη φάση αβεβαιότητας και αποσταθεροποίησης στην οποία έχει εισέλθει το διεθνές σκηνικό μετά την απαράδεκτη, όπως είπε, ρωσική εισβολή στην Ουκρανία και την παράταση του πολέμου που εγκυμώνει σοβαρότατους κινδύνους για τη διεθνή ειρήνη και ευταξία. Είναι περισσότερο από ποτέ ανάγκη, κυρίες και κύριοι, η Ευρώπη να αφυπνιστεί, να πάρει πρωτοβουλίες, να αντιδράσει συντονισμένα και τολμηρά. Διαφορετικά μας περιμένουν δυσάρεστες εξελίξεις. Ο πρώην Πρωθυπουργός έκανε σαφείς αναφορές και στο θέμα της κλιμάκωσης της τουρκικής προκλητικότητας σε όλα τα μέτωπα, από την Νοτιοανατολική Μεσόγειο και την Κύπρο έως το Αιγαίο και τη Θράκη, τονίζοντας πως η Τουρκία δείχνει ότι δεν σέβεται το διεθνές δίκαιο σε καμία του έκφανση. Επιχειρεί να ανατρέψει το υφιστάμενο status quo και να επιβάλλει την ηγεμονία της. Είναι μέσα στο ζωφερό αυτό σκηνικό που καλείται η χώρα μας να αναδείξει τον καλύτερό της εαυτό, διευρύνοντας τα διεθνή της ερίσματα, βελτιώνοντας διαρκώς την αμυντική και αποτρεπτική της ικανότητα και κυρίως, πάνω απ' όλα, διαφυλάσσοντας και σφυριλατώντας την εθνική ομοψυχία και την αποφασιστικότητα του συνόλου του ελληνισμού να αποκρύψει παντιοτρόπως κάθε απόπειρα σφετερισμού των δικαίων του.